τέλος στην αγωνία των πολιτών έβαλαν Υπουργός Οικονομικών και Εργασίας μετά την ανακοίνωση του πακέτου στήριξης επιχειρήσεων, εργοδοτών, εργαζομένων και ανέργων. Ένα πακέτο μέτρων ανάσα για χιλιάδες πληγέντες της οικονομικής κρίσης λόγω της πανδημίας. Η κυβέρνηση είναι εδώ να στηρίξει και σήμερα θα ανακοινώσουμε ένα πακέτο μέτρων το οποίο είναι το πιο μεγάλο μέχρι σήμερα, το οποίο κοστολογείται περίπου 350 με 400 εκατομμύρια ευρώ. Το πακέτο περιλαμβάνει κάλυψη ενοικίων, δόσεων και λειτουργικών εξόδων επιχειρήσεων ή αυτοτελώς εργαζομένων υποκείμενων στο ΦΠΑ, με μείωση κύκλου εργασιών πέρα του 35%, αλλά και επιχειρήσεις που συστάθηκαν εντός του 2020. Το ανώτατο ύψος επιδότησης καθορίζεται στις 300.000 ευρώ και το ελάχιστο στα 1.000 ευρώ. Ένα παράδειγμα είναι η οικονομική δραστηριότητα κέντρο εστίασης. Το 2019 είχε κύκλο εργασιών 685.000 ευρώ. Παρουσίασε μείωση κύκλου εργασιών λόγω των περιοριστικών μέτρων της τάξης του 37% και θα λάβει επιδότηση ύψους 8.411 ευρώ. Επίσης, το πακέτο καλύπτει ενίκεια, δόσεις και λειτουργικά έξοδα επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων χωρίς ΦΠΑ, των οποίων οι απολαβές είναι μικρότερες των 15.600 ευρώ. Το ύψος επιδότησης θα ανέρχεται στο 50% του μηνιαίου επιδόματος. Ακόμα, καλύπτει την αναστολή αποπληρωμής δόσεων και τόκων σε δανειολήπτες που έχουν πληγεί από την πανδημία για άλλους 6 μήνες μέχρι και τις 30 Ιουνίου. Το τέταρτο μέτρο αφορά πρόσθετα μέτρα στήριξης των ενοικιαστών, προς όφελος των ενοικιαστών. Αφορά δίμηνη αναστολή για τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο της υποχρέωσης καταβολής του 70% του ενοικίου για επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων και αυτοτελώς εργαζομένων, οι οποίοι τελούν υποπλήρη αναστολή εργασιών με βάση το διάταγμα του Υπουργού Υγείας για τον μήνα Ιανουάριο. Η επέκταση της περίοδου φορολογικών ελαφρύνσεων σε ιδιοκτήτες που ενοικιάζουν ακίνητη ιδιοκτησία σε νομικά ή φυσικά πρόσωπα και οι οποίοι προβαίνουν σε εθελοντική μείωση του ενοικίου για την περίοδο Ιανουαρίου-Μαρτίου του 2021. Επίσης, στο πακέτο μέτρων περιλαμβάνεται η εξάμηνη παράταση επιδότησης των επιτοκίων για νέα επιχειρηματικά δάνεια καθώς και στεγαστικά δάνεια μέχρι και τις 30 Ιουνίου. 8 σχέδια στήριξης των εργαζομένων και των επιχειρήσεων ύψους 130 εκατομμυρίων ευρώ ανακοίνωσε η Υπουργός Εργασίας. Είναι το σχέδιο πλήρους αναστολής των εργασιών της επιχείρησης. Σύμφωνα με τα νέα μέτρα που έχουν ληφθεί, πολλές επιχειρήσεις δεν θα μπορούν να εργαστούν. Να δώσω ένα παράδειγμα, ένα εστιατόριο το οποίο ούτε παράδοση κατοίκων, ούτε take away θα μπορεί να κάνει. Το αποτέλεσμα θα είναι ότι αυτή η επιχείρηση δεν θα λειτουργεί εντελώς. Σε αυτήν την περίπτωση μπορεί να αποταθεί με αίτηση στο Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, έτσι ώστε να επιδοτηθεί το μισθολογικό κόστος των εργαζομένων σε αυτήν την επιχείρηση. Στο πακέτο του Υπουργείου Εργασίας περιλαμβάνεται στήριξη επιχειρήσεων με μερική αναστολή από 30 έως 80%, οι οποίες επιχειρήσεις θα λάβουν μισθολογική επιδότηση της τάξης του 60%. Το ίδιο ποσοστό επιδότησης θα λάβουν και οι εργαζόμενοι στον ξενοδοχειακό τομέα, καθώς και σε επιχειρήσεις συνδεόμενες με αυτόν. Η επιδότηση θα αρχίζει από τα 360 ευρώ και θα φτάνει μέχρι τα 1.214 για την περίοδο ενός μήνα. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι αυτόν τον μήνα και όσοι λάμβαναν ανεργειακό επίδομα από τον Ιανουάριο του 2020 μέχρι και τον Δεκέμβριο του 2020 θα λάβουν επίδομα ύψους 500 ευρώ για ένα μήνα. Οι αυτοτελώς εργαζόμενοι εμπίπτουν στο σχέδιο στήριξης όσων είχαν μείωση εργασιών της τάξης 40 με 80% και θα λάβουν το 60% του ποσού των εβδομαδιαίων ασφαλιστέων αποδοχών τους. Για όσους εργαζόμενους δεν μπορούν να πάνε πίσω στη δουλειά τους, λόγω του ότι είτε έχουν επαφή με κοινό, είτε δεν μπορούν να εργαστούν με τηλεργασία, σε αυτές τις περιπτώσεις θα μπορεί να αποταθεί και να πάρει ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία, το οποίο και σε αυτήν την περίπτωση είναι 60% του μισθού το οποίο έλαμβανε ο εργαζόμενος. Και τέλος, ειδικό επίδομα απουσίας από την εργασία θα λάβουν όσοι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα έχουν ευθύνη παιδιών μέχρι 15 ετών ή και παιδιών με αναπηρίες ανεξαρτήτως ηλικίας ύψους 60% του μισθού με ανώτατο όριο τα 1.214 ευρώ.